Στο όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη, πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Το θέμα μας, είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, ότι ήταν ο νόμος του Θεού. Και μάλιστα είπαμε ότι είναι το ξυπνητήρι που ξυπνάει τον άνθρωπο για να μην κοιμάται, ενώ χρειάζεται να εργαστεί. Λέγει και ο Κύριος μας ότι ο πατήρ μου, ο πατέρας μου, έως άρτη εργάζεται μέχρι την παρούσα στιγμή. Και δεν σημαίνει ότι έχει πάψει ποτέ να εργάζεται ο πατέρας, αλλά εργάζεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Δεν υπάρχει επομένως ώρα και στιγμή που να υπάρχει αεργία, όχι ανεργία, απουσία έργου δηλαδή, από την Αγία Τριάδα, προκειμένου να σώσει τον κόσμο. Ξυπνητήρι λοιπόν ο νόμος του Θεού. Φωνάζει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά η Αγία Γραφή, με άλλα λόγια ο ίδιος ο Θεός με το Λόγο Του, η νύξ προέκοψε, πάει πια η νύχτα. Να το φως, να η ημέρα. Και μάλιστα η μέρα που χαρακτηρίζεται, που έχει το όνομα ημέρα σωτηρίας. Ο νόμος λοιπόν είναι απαραίτητος, αναγκαίος. Λέει, είναι αναγκαίος η Γραφή. Εμείς ρωτάμε και η Γραφή απαντάει, η Αγία Γραφή. Αναγκαίος, λέει, σαν το νερό και σαν το ψωμί κάνει ο άνθρωπος. Χωρίς ψωμί και χωρίς νερό στη ζωή. Όχι. Λοιπόν, ο Κύριος το φωνάζει. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που πεινάνε και διψάνε για τη δικαιοσύνη. Και επαναλαμβάνω, δικαιοσύνη δεν είναι η δικαιοσύνη όπως την ακούμε εμείς, είναι ο Λόγος του Θεού γενικά. Όσοι λοιπόν αισθάνονται τέτοια πείνα για Λόγο Θεού και τέτοια δίψα, αυτοί θα χορτάσουν. Δεν μπορώ να μη φέρω στη μνήμη μου, δεν μπορώ να μη φέρω στη μνήμη μου τον Κύριο που καθόταν στο φρέαρ του Ιακώβ και πήγε να πάρει νερό η Σαμαρίτσα, και ο Κύριος της είπε χαρακτηριστικότατα:
ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου, όποιος πιει από το νερό αυτό που εσύ ήθελες να πάρεις τώρα, από το πηγάδι, διψήσει πάλι. Ξανά θα διψάσει. Αυτός που θα πει από το νερό που θα του δώσω εγώ, αρκεί να αισθάνεται τη δίψα, αυτή τη δίψα, του Λόγου του Θεού δηλαδή, από το νερό αυτό που θα του δώσω εγώ επομένως ο Κύριος, ουμή διψήσει στον αιώνα. Δεν θα διψάσει στον αιώνα τον άπαντα. Βέβαια την προκάλεσε τη Σαμαρίτισσα τη γυναίκα αυτή ο Κύριος, ώστε να του πει «Δώσε μου Κύριε από εκείνο το νερό για να μην ξανάρθω πια εδώ πέρα να πάρω στο πηγάδι». Και όντως ο Κύριος της έδωσε, γιατί είχε οικογένεια, είχε και αμαρτίες μπόλικες, πέντε γαράνδρας έσχεσαι, λέει, πέντε άνδρας λέει, είχες λέει, και δεν έχεις άνδρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και την αμαρτία άφησε και τα πάντα άφησε και έτρεξε να δώσει από το νερό που της έδωσε ο Κύριος, το αόρατο νερό, το δικό το νερό, και στην κοινωνία και έγινε μάρτυρας. Μαρτύρησε στο όνομα του Κυρίου. Και βέβαια όσοι έχουμε πάρει, Φωτεινή, όσοι έχουμε πάρει στο Αγιον Όρος, στην Μονή Ιβύρων, έχουν το πόδι από το γόνατο και κάτω, ή το αριστερό, το δεξί, δεν θυμάμαι, ατόφιο. Ατόφιο, άφθαρτο της Αγίας Φωτεινής. Αυτό το, αμαρτωλό πόδι κάποτε, με το που πλησίασε τον Κύριο, τελείωσε, αγίασε. Άλλωστε το λέει, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς στη μετάνοια. Και εδώ, σήμερα, πάλι για αυτό το νόμο θα έχουμε να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Φωνάζει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα και με το χέρι του Αποστόλου Παύλου, ότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής «Εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Με άλλα λόγια, όσο για να το καταλάβουμε καλά αυτό που διάβασα, όσο παραμένει ο άνθρωπος μακριά από τη γνώση της και τη μελέτη του νόμου του Θεού, όσο παραμένει μακριά, επαναλαμβάνω, το λέω εγώ, το λέει η Γραφή, από τη μελέτη της Γραφής, με άλλα λόγια από το νόμο του Θεού, ο άνθρωπος ζει στην αμαρτία και στο θάνατο, χωρίς όμως να το χαμπαρίζει καθόλου. Δεν καταλαβαίνει, είναι τόσο ναρκωμένος, τόσο πεθαμένος από την αμαρτία, ή μάλλον πεθαμένος από την αμαρτία, ώστε αφού δεν μελετάει τον νόμο του Θεού, να αισθάνεται ότι είναι τέλειος και εντάξει. Τέλειος και εντάξει. Ο Απόστολος Παύλος, μόλις ο Κύριος του άνοιξε τα μάτια, φωνάζει μέσα από την Αγία Γραφή, το είπαμε και την περασμένη φορά, «Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος». Εγώ, λέει, ο άνθρωπος είμαι ταλέπορος πέρα, δυστυχισμένος δηλαδή, πέρα για πέρα. Και από αυτό το αγκάλιασμα, το πεθαμενίστικο που είπαμε την περασμένη φορά, θυμηθείτε το, την αγκαλιά του ενός ληστεμένου με τον άλλο, που ήταν πεθαμένος, με τον άλλον που ήταν ζωντανός, στόμα με στόμα, έτσι ζει ο άνθρωπος που δεν έχει γνώση του νόμου του Θεού, ζει πεθαμένος
χωρίς να το καταλαβαίνει, με το θάνατο μαζί όλη την ημέρα και κάθε μέρα. Βρωμάει, παίρνει δυσοσμία, δεν αντιλαμβάνεται δυσοσμία καμία. Πολύ κρύο πράγμα. Μόνο. Μα έτσι ζούμε. Πολύ κρύο πράγμα. Έτσι ζούμε. Πολύ ζούμε αγκαλιά με το κακό, εφόσον δεν μελετάμε το όνομα του Θεού, και ενώ το κακό μας αναδίδει δυσοσμία, μας αναδίδει παγωμάρα, εμείς δεν καταλαβαίνουμε καθόλου και διακηρύττουμε για τον εαυτό μας ο καθένας, είμαστε ο καθένας για τον εαυτό του ο πιο άγιος και ο πιο καλός του κόσμου. Όταν λείπει ο νόμος του Θεού, όταν όμως υπάρχει ο νόμος του Θεού, τότε ο άνθρωπος φωνάζει, είμαι δυστυχισμένος, έλα να με σώσεις. Έρχεται στη μνήμη μου τώρα ένα παράδειγμα μιας γυναίκας που στην πόλη της ήταν η ωραιότερη που υπήρχε. Πέρασαν τα χρόνια, ζάρωσε καλά, ούτε να τη δει κανείς δεν μπορούσε από την ασχήμια που είχε, αλλά η ίδια δεν το είχε πάρει είδηση, οπότε παίρνει τον καθρέφτη για να κοιταχθεί, γιατί στο παρελθόν δεν κοιταγόταν επειδή ήταν όμορφη πολύ. Όταν κοιτάχθηκε και είδε πόσο είχε ρητιδώσει το πρόσωπό της, έδωσε μία στον καθρέφτη, τον έσπασε. Αποτελεί ανέδεια θρασίτητα ο καθρέφτης στη γυναίκα που ήταν η ερώτερη του κόσμου να μπει μπροστά και να δείξει την ασχήμια της. Και ο λόγος του Θεού σε εκείνον που έχει ασχήμια και είναι κακοπροαίρετος, είναι καθρέφτης, αλλά δεν τον βλέπει ο καθρέφτης αυτό. Όχι, μακριά, πέρα ο καθρέφτης. Πέρα ο καθρέφτης. Λοιπόν, με ελευθέρωσε, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, διάβασα προηγουμένως και το παραλαμβάνω, η δύναμη του νόμου του πνευματικού. Νόμος πνευματικός είναι αυτός εδώ, που είναι εδώ μέσα. Η δύναμη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Με ελευθέρωσε και μου χάρισε την ελευθερία που εγώ δεν καταλάβαινα ότι με είχε δέσει με δεσμά άλυτα το κακό και η αμαρτία. Διάβαζα ένα βιβλίο χθες, το έχω από χρόνια αγοράσει, αλλά βλέπεις δεν με παίρνει ο χρόνος. Λέω ας τα ανοίξω λίγο να δω, γιατί το έβλεπα σαν δύσκολο και τα λοιπά, ας τα ανοίξω. Και εκεί, το μεσημεράκι όπως ήμουνα, έλεγε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μου γράφετε να σας γράψω πώς αρχίζει το κακό, πότε φτάνει στη μέση, πότε είναι στο τέλος, πότε είναι στο παρατέλος και ούτω καθεξής. Ποια είναι αιτία που έγινε το κακό και ούτω καθεξής. Εγώ θα πω την ουσία από εκείνο που διάβασα. Λέγει κακό δεν υπάρχει. Σαν οντότητα όπως είμαστε εμείς, είμαστε κάτι που υπάρχει, είμαστε εμείς. Κάθε άνθρωπος. Το κακό δεν έχει τέτοια πραγματικότητα. Τότε είναι η άγνοια του καλού. Είναι η άγνοια του καλού. Δεν γνωρίζεις το καλό, άρα η απουσία του καλού σε έχει σκεπάσει με το κακό. Τελείως. Δεν γνωρίζουμε το καλό. Δεν γνωρίζουμε τι γράφουν οι γραφές. Δεν γνωρίζουμε τι μας λέει ο Κύριος. Τελείωσε. Έχει απουσία το φως από μας και η ζωή, άρα έχουμε σκοτάδι και θάνατο. Αυτό είναι το κακό. Το κακό αυτό είναι. Βέβαια, αν επομένως μείνουμε, και τώρα το μεσημεράκι πάλι διάβαζα ένα βιβλιαράκι άλλο και έλεγε «Γραφή στο χέρι», έλεγε ένας παππούλης, ένας Άγιος πρέπει να είναι ασκητής. «Γραφή στο χέρι», μελέτη. Προσευχή, εξομολόγηση, θεία κοινωνία και ο κλησιασμός δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε καλύπτει η χάρη του Θεού τον άνθρωπο. Τον καλύπτει. Θυμάμαι κάτι διαβασμένο ή ακουσμένο πάλι πρέπει να είναι. Μια αγριούλα πήγε και αγόρασε μια Αγία Γραφή. Αλλά δεν ήξερε γράμματα καθόλου.
Ε, η γιαγιά της λέει, ξέρεις γράμματα? Όχι, παιδί μου, λέει. Τότε τι την αγοράζεις την Αγία Γραφή, αφού δεν ξέρεις γράμματα? Θα σου διαβάζει, λέει, κανένας άλλος, γιαγιά, για να ακούς και να μαθαίνεις. Όχι, παιδί μου, λέει. Ε, γιαγιά, τότε τι θέλεις? Παιδί μου, αυτό είναι το βιβλίο του Θεού. Το θέλω να το έχω στο σπίτι μου και σε όλα ανάγκη θα χρειάζεται γι' αυτό, λέει. Η γιαγιούλα, η αγράμματη, καταλάβαινε την ανάγκη, φαίνεται θα καταλάβαινε και την, και την ζημιά που πάθαινε η γυναίκα, γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει την Αγία Γραφή. Όμως λέει, να την έχω εκεί, γιατί μιλάει και όταν υπάρχει. Και δεν την ανοίγω ακόμα. Μιλάει και όταν υπάρχει η Αγία Γραφή. Μας, επομένως, από όσα είπα μέχρι τώρα, έγινε εντελώς κατανοητό ότι η απουσία του νόμου του Θεού είναι το κακό. Και επειδή είναι πολύ παρεξηγημένο τι έφαγε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο και τους έδειξε ο Θεός, φάγανε, λέει, από τον απαγορευμένο καρπό. Και εδώ δίνονται ένα σωρό παρεξηγήσεις. Ερμηνείες πολλές. Από το βιβλίο που διάβαζα εχθές στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και προδοφέρω και να στο διαβάσω αν θέλετε, λέει, μιλάει συμβολικά για ξύλο ζωής, δηλαδή για δέντρο. Συμβολισμός είναι αυτός. Πρόκειται για το αγαθό, αφού λέει το δέντρο της γνώσεως, τι, του καλού και του κακού. Αν το προσέξουμε καλά, το δέντρο της γνώσεως, η γνώση που μιλάει, δεν μιλάει εδώ. Δεν μιλάει εδώ. Μιλάει στο γνωστό, για το κορμί είναι, η γνώση που είναι. Στην ψυχή μέσα. Της γνώσεως λέει, δεν λέει ναι, του σώματος. Ναι, αν το προσέξουμε καλά, λέει το δέντρο της γνώσεως, γνώσεως. Με αυτό το δηλαδή έπαιρνε να γνώσει. Τι έγινε το μεταξύ, ο Αδάμ και η Εύα, για κάποιο δευτερόλεπτο για πολύ, για κάποιο δευτερόλεπτο, θέλησαν να πάρουν από αυτή τη γνώση χωρίς τη χάρη του Θεού. Και έπεσαν. Αυτή είναι η παράβαση. Δεν είναι φάγανε κάτι και πήγανε, πεθάρανε. Το διάβαζα κατά εχθές και μου έκανε εντύπωση, λέω, κοίταξε, πήγα 68,5 ετών στέκεται και το διάβασα. Στέκεται πολύ ωραίο αυτό. Με αυτό λέει δέντρο γνώσεως, δεν λέει καρπό που έφαγαν. Τρώει το μυαλό καρπό. Είναι δυνατό να φάει το μυαλό καρπό? Αυτός είναι ο καρπός, πνευματικός καρπός ήταν. Που έφαγε χωρίς να ρωτήσει καν, έλα Κύριε, μάθε μου. Ο Κύριος ήθελε σιγά σιγά να φτάσει σε αυτό, σε αυτή τη γνώση ο Αδάμ και Εύα. Και ο Αδάμ και Εύα βριαστήκανε να φτάσουν στη γνώση και έπεσαν στην πτώση. Αυτή είναι, λέω, λέει, ορίστε. Κάτι συγκεκριμένο με αυτό που λέτε, κύριε Αδάμ, να έχει διαβάσει. Λίγο γρήγορα. Από τον πατέρα Ιωάννη, δεν θυμάμαι το όνομα του, ο οποίος λέει το προπατορικό αμάρτημα ήταν τριφασικό. Τα τρία άλφα. Ανυπακοή στα δύο θέλη. Εντάξει. Απληστία, θα γίνουμε θεοί. Ναι. Και αυτάδια. Δεν φταίμε εμείς, φταίει ο άνθρωπος. Βέβαια, τα έχει. Μα είπαμε, χωρίς Θεό γνώση. Και να δούμε και εσείς. Ρωμανίδης, Ιωάννης Ρωμανίδης. Και να και εδώ βλέπουμε η σημερινή ανθρώπινη γνώση, που βέβαια είναι δώρο του Θεού, αλλά ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί χωρίς του Θεού την άδεια, όπως θέλει δηλαδή με άλλα λόγια, και κοιτάξτε πώς βαδίζουμε. Έχει γνώση, τεράστιες γνώσεις ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι βασισμένες οι γνώσεις ανθρώπινες αυτές που αντλούν από το θείο θέλημα, υπακοή. Όχι, καθόλου δεν είναι. Αντίθετα, έχουμε γνώση του κακού, επομένως απουσιάζει το καλό από τη γνώση τη σημερινή,
και υπάρχει το κακό και οδηγούμεθα άλματοδός στην καταστροφή. Όλοι το λέμε. Όλοι το λέμε. Ερχόμαστε στο κέντρο λοιπόν και λέμε μόνο ο νόμος του Θεού ανοίγει τα μάτια. Και τούτα εδώ και εδώ. Γιατί λέει ηλευθέρωσέ με, μου έδωσε τη λευτεριά. Τη λευτεριά εκείνη που την καταλαβαίνει εκείνος που παίρνει τη χάρη από τον νόμο του Θεού. Εκείνος που δεν διαβάζει δεν παίρνει καμία χάρη. Όμως, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Βλέπει μπροστά του άνθρωπο και άνθρωπο. Θα το εξηγήσω. Δύο είδη ανθρώπων. Δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι αυτή που έχει φρόνημα εδώ μέσα στο νου και στην καρδιά, έχει τρόπο ζωής, θα το πω έτσι, τρόπο ζωής εντελώς σάρκινο. Αυτό, σύμφωνα με αυτό που λέει η κατηγορία αυτή ζει, σύμφωνα με αυτό που λέει ο λαός, να φάμε, να πιούμε, γιατί θα πεθάνουμε. Και αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι το φρόνημα, το σάρκινο. Αλλιώς λέει, λεφτά πολλά, γυναίκες πολλές και αυτό είναι, και ας να κάνουμε και κανένα παιδί, να αφήσουμε πίσω αυτά που θα αφήσουμε, για αυτά που θα αφήσουμε και από εκεί και πέρα δεν νοιάζονται τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Και η άλλη παράταξη, η άλλη κατηγορία των ανθρώπων είναι η κατηγορία των τέκνων του Θεού. Των τέκνων του Θεού. Των τέκνων δηλαδή που κουβαλάνε το πνεύμα του Θεού, που είναι πνευματοφόροι, γεμάτοι δηλαδή από Άγιο Πνεύμα και εκείνοι ζουν σύμφωνα με τις επιταγές, σύμφωνα με τις προσταγές του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με μία λέξη, με το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου. Έχουμε λοιπόν σάρκινους και πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν και αυτοί σώμα, αλλά δεν είναι εντελώς σάρκινοι. Φροντίζουν και για το πνεύμα, φροντίζουν και για την ψυχή, φροντίζουν να υπάρχει μια αρμονία ανάμεσα στο σώμα και, και στην ψυχή. Ενώ οι άλλοι μόνο σώμα, μόνο ύλη, μόνο φθορά. Μόνο φθορά. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος ότι όσοι έχουν τρόπο ζωής, σκεφτικό, υλικό, σάρκινο, σίγουρα θα πεθάνουνε και θα πεθάνουνε το θάνατο εκείνο τον αιώνιο. Ξέχωρα ότι είναι πεθαμένοι από εδώ πνευματικά, γιατί δεν καταλαβαίνουν αν υπάρχει πνευματική ζωή. Άρα άμα δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει, σε χτυπάει ο άλλος και δεν καταλαβαίνεις, είσαι πεθαμένος. Και σου μιλάει για το Λόγο του Θεού και δεν χαμπαρίζεις, είσαι πεθαμένος. Λοιπόν, αυτοί που έχουν αυτό το φρόνημα, το ονομάζει η Γραφή, φρόνημα θανάτου, φρόνημα θανάτου. Δηλαδή βγάζει δυσοσμία αυτό το σκεφτικό ως πρωτοτρόπο της ζωής που ζούνε και τι είναι ζωντανοί σωματικά, το ονομάζει δυσοσμία και φρόνημα θανάτου. Δεν αντέχεται από την ψυχή. Πεθαίνει η ψυχή. Είναι
πώς το λένε, το δηλητήριο που ρίχνουν, φωνικό το δηλητήριο που ρίχνει η ψυχή, ή που ρίχνει ο διάβολος στην ψυχή μέσα, όταν απουσιάζει ο νόμος του Θεού. Εδώ το λέμε εντομοκτώνα, λέμε το ένα δηλητήρια, το χειρότερο που υπάρχει, δεν υπάρχει χειρότερο από εκείνο. Λοιπόν, και το φωνάζω, όταν είναι απόν ο λόγος του Θεού, ο άνθρωπος, αν και περπατάει, είναι νεκρός, είναι πεθαμένος, ζει στο κακό, έχει άγνοια πέρα για πέρα. Πώς λειτουργεί και η φύση, πώς λειτουργεί και η φύση. Εκείνος που έχει νόμο Θεού, βλέπει σε όλη τη κτήση επάνω, σε όλη την κτήση επάνω, να αναπνέει, και η αναπνοή των φυτών και των ζώων να είναι ύμνος προς τον Θεό. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Κάθε, λέει, πνοή που βγαίνει από την κτήση από μέσα, ημνεί τον Κύριο. Έτσι βλέπει εκείνος. Και στο λέει και ο Δαβίδ, αφού είναι νόμος Θεού. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Κάθε, λέει, αναπνοή, ας ημνεί τον Κύριο. Και όμως τον ημνεί. Πάει κάθε άλλα πρωί. Αυτό, αυτή η μεγάλη δωρεά, πρόκειται για μία από τις πρώτες και ανεπανάληπτες δωρεές που έφερε από τον ουρανό ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Κύριός μας. Τη δωρεά πια του νόμου. Πήγαινε, του λέει ο πατέρας, σε μια προσταγή που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να δίνει πριν πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου. Είδε εκεί ο Ισαΐας το πατέρα να λέει στον Κύριο, το γιο του, πήγαινε κάτω να μεταδώσεις, να κηρύξεις το νέο νόμο. Στα εβραϊκά τότε ο Ισαΐας το λέγε μισπάτ, νέο νόμο. Να το κηρύξεις, γιατί έτσι τα έθνη που βρίσκονται σε χώρα και σκιά θανάτου, χώρα και σκιά, σκοτάδι δηλαδή θανάτου, φως ανέτειλε αυτής. Είναι φως το Ευαγγέλιο. Και εμείς τι λέμε στη γέννηση του, στο τροπάτι της γεννήσεως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, λέμε. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι η δικαιοσύνη όπως την ξέρουμε, είναι όλες οι αρετές η έννοια της δικαιοσύνης. Θέλω να το προσέξουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά μετά τον Απόστολο Παύλο και όλα τα Άγια φωτισμένα μυαλά, όλα, ότι η κτήση, αυτή που περπατάμε πάνω, δηλαδή η γη και ο ουρανός με τάστρα, η υλική κτήση, ό,τι έχει δημιουργήσει εδώ και είναι υλικό, είναι υποταγμένο, σκλαβωμένο, σε ποιο χειροπιάστη λέξη, σκλαβωμένο στη φθορά. Εμείς δηλαδή γεννιόμαστε και πορευόμαστε για την κρεμάλα και το θάνατο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Το σώμα που ανήκει στη γη, είναι ένα κομμάτι από τη γη, στη γη θα πάει. Και τα άστρα του ουρανού, το λέει ο Κύριος, και αυτά είναι υλικά και αυτά για τη φθορά είναι. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει τη γαρ ματαιότητη η κτήση υπετάγει, δηλαδή η ολόκληρη κτήση υποτάχθηκε, σκλαβώθηκε στην ματαιότητα, στη φθορά. Έρχεται και του σύμπαντος, του υλικού σύμπαντος, το τέλος. Δεν είναι αιώνιο,
να θυμηθούμε ότι εκείνο που διαβάζουμε στην εκρόσιμη ακολουθία και τα χαμπαρίζουμε. Το θυμηθούμε. Εκεί διαβάζει τον Απόστολο και λέει ότι έρχεται ο Κύριος να δώσει τέλος, λέει, στον κόσμο και αλλαγίσονται, θα αλλαχτούν όλα από την αθαρσία, από τη φθορά και το θάνατο στην αθαρσία και στην αθανασία. Θα γίνουν χωρίς να φθύρονται καινούρια, κενά τα πάντα, όλα καινούρια. Δεν θα μείνει κάτι που δεν θα γίνει καινούριο. Λέγει λοιπόν εδώ, αλλά και οι πατέρες λένε, τετάρακτε, τετάρακτε. Και άλλη μια φορά να σας μείνει μια λέξη είναι, τετάρακτε. Είναι ταραγμένα τα σύμπαντα. Είναι ταραγμένα. Η αμαρτία είναι ο δυναμίτης που από τη στιγμή που το κακό πέρασε, που κουνάει τα σύμπαντα. Τα κουνάει. Είναι ταραγμένα. Και λέει, πώς το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το λέει, και γάρ η κτήσεις στενάζει, λέει, και συνοδύνει. Να το πω πιο απλά, λέει, η κτήση που βλέπουμε γύρω μας, ο κόσμος υλικός, αναστενάζει και πονάει, συνοδύνει, έχει πόνο σαν εκείνο που έχουμε εμείς και πονάει μαζί μας και περιμένει με φοβερή επιθυμία την ημέρα της ελευθερίας των τέκνων του Θεού, την ημέρα της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Ποια είναι η ημέρα της ελευθερίας? Όταν θα κλείσει η αυλαία του κόσμου, όταν ο Κύριος θα κάνει όλα καινούρια, θα γίνει καινούρια και αυτή και ο κόσμος καινούριος. Και να τα πάντα γέγονται, λέει η Αγία Γραφή, ότι όλα έχουν γίνει για να είναι καινούρια και έρχεται η ώρα. Επαναλαμβάνω ότι η Γραφή μας λέγει ότι βογκάει όλο το υλικό στοιχείο της κτίστεως και περιμένει την ώρα για να δοθεί τέρμα στο βογκητό που προκάλεσε ο σεισμός που έφερε η αμαρτία στον κόσμο. Αυτό το όχι που είπε ο Αδάμ και η Εύα στο Θεό. Όμως, μέσα από αυτή τη ζάλη, από αυτή την αναταραχή, ακούγεται μια πολύ δυνατή φωνή. Μια πολύ δυνατή φωνή βγαίνει από τις γραφές και από τις πιστές ψυχές. Δεν τελειώνουμε. Όλοι αποκαραδοκούμε. Δηλαδή, έχουμε τρανταχτή επιθυμία να αναλύσουμε και συ Χριστώ να είμαστε. Δηλαδή, να έρθει η ώρα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ αναλύσε, να έρθει η ώρα, αλλά εκείνος δεν ήρθε η ώρα και έφυγε φυσιολογικά. Έφυγε με θάνατο βία ο Απόστολος Παύλος. Επιθυμούσε να έρθει εκείνη η ώρα για να πάει στην αγκαλιά του Χριστού. Για να πάει στην αγκαλιά του Χριστού. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει η ώρα να βρεθούμε και θα βρεθούμε όσοι το επιθυμούμε, όσοι το επιθυμούμε, έχουμε λαχτάρα μέσα μας, ας έχουμε αδυναμίες, τις βλέπει ο Κύριος αδυναμίες, μα για αυτές είδε ο Κύριος αδυναμίες να τις πάρει για να μας δώσει τη χαρά του ουρανού. Περιμένουμε την ελευθερία των τέκνων του Θεού, ώστε
να δούμε τον Πατέρα μας στον ουρανό που δημιούργησε τον κόσμο, να γίνουμε, όπως το λέει και η Γραφή, μαζί με τον Κύριο που είναι κληρονόμος, φυσικός κληρονόμος. Κάθε πατέρας έχει φυσικό κληρονόμο το παιδί του. Αν τυχόν βρεθεί η οικογένεια και δεν κάνει παιδί, παίρνει ένα θετό και είναι θετός από τον νόμο, κληρονόμος της περιουσίας. Και ο πατέρας του ουρανού και της γης έχει ένα φυσικό κληρονόμο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε θετά παιδιά από τη χάρη του. Πώς εξαγορασμένα, πληρωμένα, καλοπληρωμένα από τον Κύριο με το αίμα του. Θα τα ακούσουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, μας αγόρασες Κύριε εσύ από τον καταραμένο νόμο της αμαρτίας, το τιμίο σου αίματι, με το δικό σου τίμιο αίμα. Μία σταγόνα από τον Γολγοθά που πέφτει, καθαρεί ημάς εκ πάσης αμαρτίας. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε λυτρωμένοι, ότι δε αυτά τα δεσμά με την αμαρτία σπάσανε, τα σπάσε ο Κύριος που ήρθε ψηλά από τον ουρανό και έφερε εκούσια. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι έκανε ο Κύριος. Δηλαδή, να περιγράψω εγώ τη δόξα που δεν την περιγράψει και ο Παύλος. Λέει, εγώ ανέβηκα στον ουρανό, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι τον τρίτο ουρανό. Ο Άγιος Βασανούφιος ανέβηκε μέχρι τον έβδομο ουρανό, γράφει. Και ξέρετε, και εγώ δεν ήξερα και το είδα στα βιβλία αυτά μέσα. Όταν λέει ανέβηκα σε ουρανό, τρίτο ή σε έβδομο ουρανό, εννοεί ότι είδε πνεύματα άγια σε μία δόξα Θεού Α. Ο άλλος ανέβηκε πιο ψηλά, είδε, έτσι λέει, με ανθρώπινα λόγια, μέχρι έβδομο ουρανό είδε, λέει, πνεύματα περισσότερο δοξασμένα. Είναι καταστάσεις πνευματικές οι ουρανοί και δεν είναι ουρανοί όπως διαβάζουμε μέσα. Είναι καταστάσεις πνευματικές. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Μακάρι να μας φυτέψει ο Κύριος αυτή την επιθυμία που έχουμε να την κάνει δέντρο να μεγαλώσει, όπως λέει, σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, άστον να μεγαλώσει μέσα σου, να μεγαλώσει, να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο σπόρος που πέφτει και μεγαλώνει και ο Κύριος την κάνει και δοξάζεται, γιατί ζεις μέσα στη δόξα του. Ο Απόστολος Παύλος, που βέβαια ανέβηκε στον ουρανό, τρίτο ουρανό, αδυνάτησε. Δηλαδή στάθηκε ανήμπορος εντελώς, δεν μπόρεσε. Όταν κατέβηκε μετά κάτω να εξηγήσει τι είδε, λέει, είδα, τι είδα, δεν μπορώ να σας το πω. Άκουσα, τι άκουσα, δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί, απλούστατα, οι εικόνες που είδε εκεί δεν υπάρχουν εδώ για να γίνει σύγκριση, για να καταλάβουμε. Είναι σαν να λέμε, πάει ένας πολιτισμένος στην Αφρική, εκεί που οι άνθρωποι δεν ξέρουν καθόλου από πολιτισμό, τον παίρνουμε ή τον παίρνουνε και τον πάνε στην Αμερική και βλέπει εκεί πλώτες, γέφυρες, βλέπει εκεί δεξαμενόπλια, βλέπει το ένα το άλλο, κάτι ουρανοξύστες τεράστιους. Αφού δει, ο Κύριος θα μείνει με το στόμα ανοιχτό, σίγουρα, γιατί δεν έχει ξαναδεί, δεν θα καταλάβει τι είναι αυτά καθόλου. Θα τον πάρουν μετά, θα τον πάνε πάλι στη φωλιά του, θα του πούνε, τι είδες εκεί που πήγες, τι να πει. Θα το περιγράψει, πώς θα το περιγράψει. Αφού δεν έχει από εκεί ίδια πράγματα, πώς θα το περιγράψει.
Λοιπόν, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ανέβηκα, είδα και άκουσα τέτοια που δεν περιγράφονται, ούτε μπορούν να, υποθούν. Μήπως, εγώ ένα ερώτημα θα κάνω και στον εαυτό μου το κάνω, έτσι. Μήπως ορισμένες στιγμές μεγαλείου που ζει η ψυχή του καθενός μας μπορεί να περιγραφεί. Να πω εγώ κάτι πολύ απλό. Αρρώστησες, σου έρχεται ο άλλος να σε συμπονέσει. Μπορεί ο άλλος να ζει στην περιγραφή του πόνου του δικού σου που δεν έζησε ποτέ. Ουδέποτε. 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 Τον πόνο το ζει ο ίδιος, παράδειγμα το φέρνω για να καταλάβουμε, και το μεγαλείο που επιφυλάσσει τον καθένα και σε αυτή τη ζωή εδώ. Γιατί ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο άμυρο, δηλαδή δεν τον αφήνει χωρίς να του δείξει ή να ζήσει κάτι από τη βασιλεία του στη ζωή αυτή. Το βλέπει μόνο εκείνος που παλεύει, μόνο εκείνος που αγωνίζεται. Λέει, πάρετε το πρώτο παράδειγμα, πάρετε το πρώτο παράδειγμα. Βουτυγμένος στην αμαρτία, φωνιάς, το είπα την περασμένη φορά, για να σωθεί πάει στον ασκητή. Σώσε με αμάν. Τον εξομολογεί. Του λέει τον τρόπο που θα σωθεί και φεύγει και πάει και γίνεται και εκείνος ασκητής σε μια άλλη τρύπα παραπέρα. Ο φωνιάς. Γύρισε και όταν γύρισε γέμισε λέει η εκκλησία φως. Με την παρουσία του φωνιά μετά από έναν χρόνο στο γέροντα που τον εξομολόγησε. Στην εκκλησία. Με τη μόνη διαφορά ότι ο αγιασμένος πια φωνιάς αφού έβγαλε φως δυνατότερο από του ηλίου, τι έλεγες εκεί που, την προσευχή την έλεγες, την έλεγα λέει, αλλά μαζί με αυτή την προσευχή που δεν τη θυμόμουν πως μου την είπες, έβγαζα και πόνο από μέσα μου, πόνο, πονούσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τον πόνο, τις στιγμές του μεγαλείου, τις στιγμές του ουρανού που μας πεφυλάσσει, θα νιώσει κάθε ψυχή χωριστά σύμφωνα με τη δική της προσπάθεια. Σύμφωνα με τη δική της προσπάθεια. Όταν έγινε ο Απόστολος Παύλος αυτή τη μεγάλη δόξα στην ψυχή του, φυτεύτηκε ο παράδεισος μέσα του, ανέβηκε στον ουρανό επάνω. Πώς θα γίνει. Άλλωστε είδε και τον Κύριο πριν ανέβει στον ουρανό που τον κάλεσε. Όταν λοιπόν φυτευτήκανε αυτά μέσα, φυτεύθηκε μαζί και ένα από τα ωραιότερα φυτά που δεν υπάρχει άλλο του Παραδείσου. Το μοναδικό απ' όλα. Όποιος το έχει μπαίνει στον Παράδεισο. Η μυρωδιά του είναι μυρωδιά που σλαβώνει. Η μυρωδιά είναι τέτοια που εκπέμπεται και από το σώμα μετά, αν είσαι Άγιος. Εκπέμπεται και από το σώμα. Δεν λέμε, κοίταξε αυτό το λείψανο, εφοδιάζει. Βγάζει εφοδιά. Γιατί τη βγάζει. Γιατί αυτοί ήτανε αστροναύτες πνευματικοί οι Άγιοι, αστροναύτες πνευματικοί, όταν ζούσαν ανεβαίνανε στον ουρανό με την προσευχή τους και ο Κύριος ξέρει πως αλλιώς. Και γέμισαν από τη μυρωδιά του φυτού εκείνου που το έχει, η Αγία Τριάδα το έχει και το δίνει σε όποιον επιθυμεί και λέγεται αγάπη. Λέγεται αγάπη. Η πάλη μας είναι μόνο αγώνας για να αγαπάμε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε πόσο μας αγάπησε ο Πατέρας μας. Τελειώνω τώρα. Ξέρετε πόσο μας αγάπησε ο Πατέρας μας. Ο Πατέρας μας δεν είχε ένα παιδί μόνο και έχει ένα μονάκριβο γιο, τον Κύριό μας, τον Χριστό. Δεν είναι ο Πατέρας ομοούσιος με τον Υιό. Κατά πάντα. Είναι, λέει,
ο Υιός, θα πω τη λέξη που δεν αποδεί την πραγματικότητα, ένα ακριβές ομοίωμα του πατέρα. Πώς λέμε, μοιάζει το παιδί με τον πατέρα, έτσι και ο Υιός, Κύριος Χριστός, σε όλα, μοιάζει με τον πατέρα. Και όμως ο πατέρας δεν εφίσθη, δεν υπήθηκε το παιδί του. Το έστειλε στη γη, λέει, και πήρε σώμα όμοιο με το δικό μας, πλην θα βγάλουμε έξω από το σώμα αυτό την αμαρτία. Δεν ήτανε αμαρτωλό το σώμα του Κυρίου, ήτανε καθαρό, αχνό από αμαρτία. Λοιπόν, αυτόν τον θυσίασε. Μπορείτε, λέει, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, το λέω μόνο με τις γνωστικές δυνάμεις. Μπορούμε τώρα, και το ξαναλέω μια φορά, με τη δύναμη της γνώσης να καταλάβουμε του αλλού την ψυχή, πώς ζει, τι κάνει κλπ. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όμως θα το πω. Πώς ο Απόστολος Παύλος πήρε από τον ουρανό αυτή την αγάπη, την ένιωσε και είπε, να, αυτός είναι ο πατέρας μας. Να, η αγάπη του την έστειλε το γιο του κάτω. Να, το έδεσε σώμα. Να, έχεις το αίμα του. Και λέει, μας αγάπησε, λέει, τόσο πολύ. Και είμαι πεπισμένος, είμαι, λέει, έχω την πεποίθηση, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι για το πρόσωπό του μιλάει. Εμείς τώρα από εκεί και πέρα παίρνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας για τον εαυτό του. Είμαι, λέει, πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, δηλαδή αν έρθει ένας και με απειλήσει με θάνατο, αφού έχω πιαστεί από την αγάπη του Κυρίου, αν με απειλήσει με θάνατο, δεν τον αρνούμε τον Κύριο. Και πράγματι, μαρτύρησε ο Απόστολος Παύλος. Ούτε ζωή, ούτε αν έρθει να μου πει, ξέρεις, θα σου, όχι μόνο τη ζωή σου χαρίζω, αλλά και όλα τα καλά της ζωής και σου δίνω και ό,τι δόξες έχει η ζωή. Δεν τον αλλάζω τον Κύριο, αυτή την αγάπη τη μεγάλη, δεν την αλλάζω. Και συνεχίζει. Και οι άγγελοι ακόμα αν έρθουν και οποιασδήποτε αρχές και δυνάμεις, αρχές του κόσμου, αυτοκράτορες και τα αρέστα, αν έρθουν και δυνάμεις, αλλά και μου υποσχεθούν και μελλοντικά πράγματα για να ανταλλάξω την αγάπη μου, τον Χριστό, με αυτά, δεν την αλλάζω. Δεν την αλλάζω. Είχαν φιλτραριστεί, δηλαδή, οι Απόστολοι όλοι, οι προφήτες όλοι, οι μάρτυρες όλοι, δισεκατομμύρια μάρτυρες. Μη ξεγελιόμαστε και λέμε ότι αυτός ο ναός που είναι χτισμένος εδώ πέρα τον έχτισαν 10 άνθρωποι. Όχι, για να χτιστεί έχουν περάσει αιώνες, έχουν χυθεί αίματα δισεκατομμυρίων μαρτύρων. Όποιος διαβάζει τα μαρτυρολόγια που έχει η Εκκλησία μας θα δει ότι αίματα επί αιμάτων. Και σήμερα ήταν ένας Άγιος που πέρασε βασανιστήρια για τις εικόνες. Όλοι, η Εκκλησία μας είναι στηριγμένη πάνω πρώτα στο αίμα του Αρχιμάρτυρος Χριστού και μετά στα αίματα των μαρτύρων. Έχουμε, λοιπόν, τελειώνοντας λέω το εξής. Τελειώνω και λέω το εξής. Όσο μελετάμε το νόμο του Θεού, τόσο φωτιζόμαστε. Αλλά και τόσο θερμαινόμαστε, παίρνουμε θερμότητα μέσα μας. Ο Κύριος, ο Πατέρας μας Θεός και ο Υιός Του και το Αγιο Πνεύμα είναι πυρ καταναλίσκων. Είναι φωτιά που τρώει,
όχι την ψυχή, το κακό. Τρώει το κακό. Τρώει τη φθορά. Όταν τρώει τη φθορά ο Λόγος του Θεού, αφήνει αυτό που είναι άφθαρτο. Το σέβεται αυτό ο Νόμος του Θεού. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε. Για να σεβαστεί, για να δείξει ποιο έχει το σεβασμό και ποιο χρειάζεται να μην του δώσουμε τόση σημασία όσο του έχουμε δώσει. Είναι, επαναλαμβάνω, ο Λόγος του Θεού, φωτιά που φλογίζει και καίει. Διαβάζεις, περνάει ρεύμα που σε γαλινεύει. Διαβάζεις, περνάει ρεύμα που σου λέει, ξέρεις, δεν έχεις πάρει πνεύμα, το λέει αμέσως παρακάτω η ίδια επιστολή εδώ, δεν έχεις λάβει το πνεύμα του Θεού, ώστε να είσαι λαγός δηλός, να περνάς από μία εκκλησία και να τρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου, να βρίσκεσαι σε μία παρέα και αυτοί να ασυδοτούν εις βάρος της πίστεώς σου και εσύ να έχεις βουλωμένο το στόμα σου. Δεν είναι μεγάλη σαν ακοστή και την ποδοπατάς. Αν βέβαια έχεις λόγους και δεν νηστεύεις, κάντε κρυφά λίγο την νηστεία σου, να μην σκανδαλίσεις και τον άλλον. Γιατί επιβάλλεται από το, και από το Ευαγγέλιο ο ασθενής να τρώει. Κώστα, είσαι σαν λεωφορείο και τρέπεις να κάνεις το σταυρό όταν περάσεις από μια εκκλησία. Αυτοί είμαστε χριστιανοί, είπαμε. Αυτό δεν είπαμε τώρα. Να κάνεις το σταυρό άμεσα μέσα στο λεωφορείο. Θα το κάνουμε το σταυρό. Ο σταυρός ξέρει, διάβαζα σε ένα βιβλίο χτες προχτές. Λέει, ο διάβολος κουνάει το χέρι εκείνου που κάνει το σταυρό, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, για να ασεβεί ο άνθρωπος εις βάρος του σταυρού. Αν ήξερε ότι διαπράττει αμάρτημα και ασέβεια εκείνος που δεν κάνει το σταυρό όπως πρέπει, και το όπως πρέπει είναι να ακουμπάει στο μέτωπο, να κουμπάει στην κοιλιά, να κουμπάει δεξιά, να κουμπάει και αριστερά. Και τα τρία δάχτυλα έτσι και τα δύο μαζεμένα έτσι. Αγία Τριάδα και είπαμε άνθρωπος και Θεός, δύο φύσεις του. Έχει τεράστια δύναμη ο σταυρός. Και λέει ένας πατέρας, όσο, και άλλοι πατέρες, όσο περισσότερο γίνεται, τόσο περισσότερο καίγεται ο διάβολος. Ο σταυρός τον καίει. Αυτός ξέρει ο διάβολος τι έπαθε από τον Κύριο πάνω στο σταυρό. Διαμέσου σταυρού, εκεί. Εκεί έπαθε, λέει, τη συμφορά του ο διάβολος. Γι' αυτό και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κάνουν το σταυρό όπως πρέπει. Μην το κάνετε, κάντε το στραβά. Για να μην πιάσει. Λέει, εγώ, λέει, πιστεύω μέσα. Μη δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και τα σύμβολα που είναι δηλωτικά, που φανερώνουν την ποιότητα της πίστεώς σου. Το βαθμό, τη θερμοκρασία που έχεις μέσα σου. Αλλιώς μην ξεγελέσαι. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, το Θεό δεν κοροϊδεύεις. Κανένα άλλο. Μας αγάπησε λοιπόν ο Χριστός, μας έδωσε τον νόμο του και το τονίζω τελειώνοντας ότι το κακό, εφόσον βασιλεύει ο νόμος του Θεού, δεν υπάρχει. Το κακό υπάρχει από τη στιγμή που ο νόμος του Θεού είναι ανύπαρκτος για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν το θέλει, φύγε, δεν σε θέλω. Είναι ανάγκη να έχουμε φως, είναι ανάγκη να έχουμε ξυπνητήρι, είναι ανάγκη να μελετάμε τις γραφές. Διαφορετικά δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος είναι ο Κύριός μας, τι ζητάει από μας και πώς είναι ο Παράδεισος. Λέει, δεν τον είδαμε. Ποτέ δεν θα το δεις στον Παράδεισο αν δεν έχει σχέση με τις γραφές και με ό,τι λένε οι γραφές. Να έχουμε την ευλογία του Κυρίου και να συναχθούμε πάλι εδώ πέρα την άλλη φορά. Να έχουμε μέχρι το Πάσχα την συνάξη μας, θα πούμε. Λοιπόν, το θέμα ποιο ήταν? Ό,τι άκουσες. Ο νόμος του Κυρίου. Ο νόμος, τι κάνει ο νόμος του Κυρίου. Ω, Παναγία μου, Χριστέ μου. Θέσεις και τα παραπάνω. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελείς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου.
γεννηθεί το θέλημά μας, ως εν ουρανό και τη της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει ημί σήμερα, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφήνε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς φιλεσμών, αλλά αρίσε ημάς αλλού τον ημών. Διευχών τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσει ημάς. Δύο θέματα από εδώ. Δύο θέματα. Αυτά είναι δύο θέματα. Πότε θα φύγεις? Στις 29. Ε? Στις 29, τελευταία θα φύγεις. Καλή σας, παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.